Την ώρα που η ελληνική αγορά έχει παγώσει και το λαθρεμπόριο κοστίζει δισεκατομμύρια τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο ελληνικό δημόσιο, ο πρόεδρος των περιπτεριούχων Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ο κ. Γιώργος Δούκας, έχει ξεκινήσει σειρά επαφών σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα. Σήμερα πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Κόντρα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Σε ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον που η ελληνική αγορά έχει παγώσει και το λαθρεμπόριο κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στο ελληνικό δημόσιο, ο πρόεδρος των περιπτερούχων Ελλάδος, Γιώργος Δούκας, έχει ξεκινήσει σειρά επαφών σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα. Σήμερα πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος, μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Κόντρα, δήλωσε πως στηρίζει τους μικρούς εμπόρους και πως πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος από τα λαθρέα τσιγάρα. Στηρίζουμε σαφώς τους μικρούς εμπόρους, τους μικρούς βιοπαλλεστές. Το περίπτερο ήταν το καύχημα της Ελλάδος και τώρα ουσιαστικά όχι μόνο πλήττεται, δεν υπάρχει, και οι λίγοι που λειτουργούν για την τιμή των όπλων, επειδή έχουν η ιστορία, η οικογένειά τους. Νομίζω πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, να αλλάξει ο νόμος Τουρνάρα, Χατζηδάκη, και να προστατεύσουμε το ελληνικό κοινό από τη λαθρέα διακίνηση τσιγάρων, είναι το πρώτον, και από την αρπακτικότητα των ισχυρών. Ανάγκη για την αλλαγή του κλίματος, η πάταξη του λαθρεμπορίου, δήλωσε στο Κόντρα ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπολών Αττικής, Γιώργος Δούκας. Έχουμε αποστείλει όλα τα σχετικά έγγραφα προς όλους τους υπουργούς, τους συναρμόδιους, και ξεκινήσει και ο κύκλος ενημέρωσης όλων των κομμάτων των κοινοβουλευτικών, γιατί μέσα στα προαπαιτούμενα είναι και η πάταξη του λαθρεμπορίου. Ένα μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους μας τους συναδέρφους: ξέρω καλύτερα από όλους τι τραβάνε, τι προβλήματα έχουν στις αρχές του νέου έτους, να κάνουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση και να πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις για την επιβίωσή μας. Τα περίπτερα κλείνουν και έχει φτάσει η ώρα να βρεθούν λύσεις, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου, Γιώργος Παξιμάδης. Τις επόμενες μέρες το Συνδικάτο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενημέρωσης, αλλά και να οργανώσουμε με όλους τους συναδέλφους από εδώ και πέρα τον αγώνα μας, έτσι ώστε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας.